Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ένα ελευθεριακό πρόταγμα», τόμος Α, το κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα του Ντιέγου Αμπάδε Σαντιγιάν από τις εκδόσεις «Τάς εκπίπτοντες», σε μετάφραση Μιχάλη Τσούτσια και επιμέλεια Γιώργου Καράμπελα και Σπύρου Κουρούκλη. Βιογραφικό του Ντιέγου Αμπάδ Σαντιγιάν. Ο Ντιέγου Αμπάδ Σαντιγιάν γεννήθηκε το 1897 στο ορεινό χωριό Ρεγέρο της Επαρχίας Λεών, στη Βορειοανατολική Ισπανία. Σπουδάσε φιλοσοφία και φιλολογία, ενώ η στρατευσή του στο αναρχικό κίνημα ξεκίνησε από την νεότητά του, εντυπωσιασμένο από την ηθική των αναρχικών εργατών. Φυλακίστηκε και διώχθηκε αρκετέ φορέ στην Ισπανία για τη δράση του, μέχρι που αυτοεξορίστηκε στην Αργεντινή, όπου αμέσω δραστηριοποιήθηκε στην Εργατική Ομοσπονδία τη Περιφέρεια Αργεντινή, φόρα των πολλών χιλιάδων μελών και στην αναρχική εφημερίδα Λα Πρωτέστα των πολλών χιλιάδων συνδρομητών. Στη συνέχεια θα περάσει κάποια χρόνια στο Βερολίνο, όπου θα σπουδάσει ιατρική, θα συνδεθεί φιλικά και πολιτικά με του εκεί ελευθεριακού κύκλου και προσωπικά με τον Μάξιν Ετλάου, μέχρι να αναχωρήσει για το Μεξικό συνεχίζοντα την πολιτική του δουλειά. Το 1931 θα επιστρέψει στην Ισπανία και στη Βαρκελόνη, όπου και θα παραμείνει μέχρι και την τελική ήταν των Δημοκρατικών το 1939. Συμμετείχε αρχικά στην Αναρχική Ιβυρική Ομοσπονδία, αργότερα στην Αναρχοσυνδικαλιστική Εθνική Συνομοσπονδία Εργασία, ενώ κατά τη διάρκεια τη Μεγάλη Ελευθεριακή Επανάσταση το 1936. Υπήρξε μέλο τη Κεντρική Επιτροπή των Αντιφασιστικών Πολιτοφυλακών τη Καταλωνία, ενώ από το Δεκέμβρη του 1936 έω και τον Απρίλιο του 1937 υπήρξε σύμβουλο οικονομικών τη τοπική κυβέρνηση τη Καταλωνία. Υπήρξε ο πρώτος που έκανε εκτεταμένη αυτοκριτική για την ΙΤΑ από αναρχική σκοπιά με το βιβλίο του Γιατί χάσαμε τον πόλεμο. Το 1939 επιστρέφει στην Αργεντινή, όπου θα παραμείνει μέχρι και το 1977 για να επιστρέψει στη Βαρκελόνη μέχρι το θάνατό του το 1983. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 30 έργα, ενώ συμμετείχε και στη συγγραφή εγκυκλοπαιδιών. Το πρόγραμμά μας. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα La Protesta, Buenos Aires, 9 και 16 Φεβρουαρίου 1925, στο εβδομαδιαίο ένθετο. Αναδημοσιεύθηκε στην έκδοση «Ο Αναρχισμός και το Εργατικό Κίνημα», Βαρκελόνη, εκδόσεις «Κόσμος», 1926. Η συζήτηση γύρω από το πρόγραμμά μας είναι ήδη αρκετά παλιά. Μετά τη Ρωσική Επανάσταση, τέθηκε εκ νέου στην ημερήσια διάταξη και δεν μπορούμε να την παραλείψουμε. Σε άλλε εποχέ, αυτοί που πρόβαλαν αντιρρήσει ήταν οι ατομικιστέ, οι οποίοι κάθε άλλο παρά μα έχουν πείσει, όπω να μα έψαν για το λόγο ύπαρξη του φιλολογικού του πολέμου ενάντια στην οργανωτική ιδέα και την οργάνωση. Στην Αργεντινή, με αφορμή πρωτίστω στη συζήτηση για την ενότητα του προλεταριάτου, πραγματοποιήθηκε η πλέον άρτια ανάλυση τη ιδέα και τη σημασία τη οργάνωση, όμω με την ακόλουθη διαφορά. Σε άλλε χώρε, οι όροι τη πολεμική στέθηκαν στη βάση τη ύπαρξη οργανωτικών από τη μία πλευρά και αντιοργανωτικών από την άλλη, ενώ στην Αργεντινή, αυτοί που άσκησαν κριτική στην οργάνωση ήταν οι πιο ένθερμοι υπερασπιστέ τη. Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι γενικά στι άλλε χώρε οι υπέρμαχοι τη οργάνωση φτάνουν στη σφυριλά τη ενό δόγματο πάνω στην αντίληψη αυτή, αρνούμενοι όχι μόνο να ανεχτούν την κριτική, αλλά και να την κάνουν από μόνοι του. Στην Αργεντινή δεν έγινε έτσι. Η κριτική στην ιδέα τη οργάνωση προήλθε από του ίδιου του οργανωτικού και εκ του αποτελέσματο δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι. Φαίνεται ότι και στη συζήτηση αναφορικά με το πρόγραμμά μα θα συμβεί κάτι παρόμοιο. Οι διχογνωμίε που ανακύπτουν δεν περιστρέφονται γενικά γύρω από του αναρχικού ατομικιστέ από τη μία μεριά και του αναρχικού κομμουνιστέ από την άλλη, αλλά εμφανίζονται μεταξύ των τελευταίων που κατά βάθο σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Προβλέπουμε ότι το αποτέλεσμα τη συζήτηση θα είναι γόνιμο και ότι θα φτάσουν σε απόλυτη συμφωνία. Βαθιέ αποκλήσει δεν υπάρχουν ανάμεσα στη μεγάλη πλειοψηφία των Αργεντινών Αναρχικών, υπάρχουν όμω ανάμεσα σε αυτού και σε διάφορα ρεύματα και Ευρωπαίου συντρόφου, που εν θέλουν να συναγωνιστούν τα πολιτικά κόμματα σε προγράμματα και δόγματα. Κάναμε τι ακόλουθε σκέψει αφού διαβάσαμε ένα άρθρο του συντρόφου Χεσού Λευσάδα στην εφημερίδα La Verdà, Η Αλήθεια, τα Ντίλ Ιούλιο 1924. Δεν φιλοδοξούν να αποτελέσουν απάντηση, ωστόσο αν εξηγούσαμε τα πράγματα καλύτερα. Ο σύντροφο Λοσάδα θα συμμεριζόταν την άποψή μα. Θέλουμε απλώ να προσφέρουμε καινούργια στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα οποία θα συνεισφέρουν στο να δοθεί μια ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα. Θέλουμε να κάνουμε την εξή διευκρίνηση προηγουμένω. Από πλευρά μα, αισθανόμαστε μια ορισμένη φυσική προδιάθεση να πολεμήσουμε ένα άκρο το οποίο λησθαίνει στο αντίθετο άκρο, όχι όμω βάσει σκεπτικού, αλλά λόγω παρορμητική μα αντίδραση. Όταν κάποιοι άρχισαν να γράφουν κατά του αναρχισμού μετά τη Ρωσική Επανάσταση. Επειδή είχαν ανισχύσει περισσότερο για την καταστροφή από ό,τι για την οικοδόμηση, φωνάξαμε υπέρ του καταστροφικού αναρχισμού. Καταστροφικό με την έννοια που έδινε ο Μπακούνιν όταν στο Θεό και κράτο έγραφε για την ορμή τη καταστροφή. Α εμπιστευτούμε το αιώνιο πλέον που καταστρέφει και αφανίζει μόνο, γιατί είναι η ανέβρετη και η αιώνια δημιουργική πηγή κάθε ζωή. Η ορμή για καταστροφή είναι συνάμα και ορμή για δημιουργία. Σημείωση τη έκδοση. Κατά βάθο, το νόημα τη ιδέα μα ήταν πολύ περισσότερο λογικό και θετικό από ότι εκείνο των υποστηρικτών τη οικοδόμηση. Κάποιο ερμήνευσε την αντίδρασή μα σαν καινούριο μηδενισμό. Όταν συναντούμε ανθρώπου που ισχυρίζονται ότι η επανάσταση θα είναι αδύνατη όσο οι εργαζόμενοι δεν μελετούν και δεν ερμηνεύουν την κριτική του καθαρού λόγου του Καντ ή άλλα ανάλογα έργα, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μα, στέλνοντα στο διάλογο τα βιβλία, μόνο μεταφορικά όμω. Αφού η τραγωδία σχεδόν όλων μα είναι ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε όλου του τόμου που χρειαζόμαστε και που επιθυμούμε να καταβροχθήσουμε για να διευρύνουμε τι γνώσει μα. Κάτι παρεμφερέ συνέβη με το ερώτημα των προγραμμάτων. Βλέπουμε ανθρώπου τόσο ανήσυχου για το τι θα κάνουμε την επόμενη τη επανάσταση και για τι λεπτομέρειε τη οργάνωση τη μελλοντική κοινωνία, που δεν μπορούμε να αντισταθούμε και να μην φωνάξουμε περισσότερο ή λιγότερο παρορμητικά, κάτω τα προγράμματα. Στα μύχια τη ψυχή μα, όταν στοχαζόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα το θεμελιώδε κατά των προγραμμάτων ατομικών ή συλλογικών, αλλά κατά τη δογματική ερμηνεία που του αποδίδεται. Η αντίληψή μα για την Επανάσταση. Η κοινή αντίληψη ότι η Επανάσταση είναι μια απλή υπόθεση ταραχών στου δρόμου και εγκατάσταση γκυλοτινών έχει ξεπεραστεί. Η ιστορία μα έχει δώσει αρκετέ αποδείξει ότι η Επανάστασή μα δεν είναι ένα απλό πρόβλημα ελική δύναμη, αλλά πρώτα απ' όλα οφείλει να είναι επανάσταση συνειδήσεων και οικοδόμηση ενό νέου συστήματο ατομική και κοινωνική ζωή ω αποτέλεσμα τη ελεύθερη και προσωπική δράση του καθενό. Οι επαναστάσει όπου επικρατεί καθαρά η βία είναι πάντα πολιτικέ επαναστάσει, δηλαδή επαναστάσει των ανακτόρων που απομακρύνουν κάποιον ή κάποιο από το θρόνο για να τοποθετήσουν εκεί άλλον ή άλλου. Η δική μα επανάσταση δεν είναι πανάκια για όλα τα δεινά. Εμεί δεν είμαστε όπω οι πολιτικοί, όντα προορισμένα να σφυριλατήσουμε με τα χέρια μα την καθολική ευτυχία. Διακρινόμαστε από τα υπόλοιπα όντα, λόγω του ότι δεν αναγνωρίζουμε καμία εξουσία, ενώ η πλειοψηφία τη ανθρωπότητα ψάχνει τη σωτηρία σε ξένε προ αυτήν δυνάμει. Θεϊκά θαύματα, καλού κυβερνήτε ή καινούργιε μορφέ διακυβέρνηση. Εμεί λέμε ότι η ανθρώπινη ευτυχία δεν εξαρτάται από την εκχώρηση τη προσωπική βούληση, αλλά από την ηλική, οικονομική και ηθική ελευθερία των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων. Απέναντι σε όλε τι πανάκε των προνομιούχων τάξεων, των χίλιο-δύο πολιτικών κομμάτων που μάχονται για την τιμή να δημιουργήσουν μέσω διαταγμάτων την ευημερία και την ευτυχία στη γη, εμεί είμαστε οι μόνοι που παρουσιαζόμαστε στον κόσμο στερούμενοι ελκυστικών υποσχέσεων όλα τα κόμματα, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης και κατηγορίας, υπόσχονται στο λαό ότι θα ικανοποιήσουν μια σειρά απαιτήσεών του. Κάποια στηρίζονται στις μεταρρυθμίσεις υπό την αιγίδα του υπάρχοντος κυβερνητικού συστήματος, άλλα δηλώνουν επαναστατικά διότι θέλουν να έχουν πλήρως στα χέρια τους το τιμόνι του κράτους. Μόνο οι αναρχικοί δεν υπόσχονται τίποτα, ούτε μέσω των μεταρρυθμίσεων, ούτε μέσω της επανάστασης. Τίποτα δεν έχουν και τίποτα δεν μπορούν να δώσουν. Όμως κατέληξαν σε μια γνώση που μπορεί να αποτελέσει καρπό ευημερία και ευτυχία για όλους. Οι αναρχικοί διαδίδουν αυτή τη γνώση, η οποία συνίσταται στο να πιστούν οι άνθρωποι ότι το βιβλικό μάνα ή οι υποσχέσει όσων εποφθαλμιούν την εξουσία είναι ψέματα και ότι η οι υποσχεσει οσων υποφθαλμιουν την εξουσια ειναι βρίσκεται σε όλα τα όντα, στην προσωπική δράση του καθενό. Σε αντίθεση με τα πολιτικά κόμματα που διαβεβαιώνουν ότι η σωτηρία βρίσκεται στο τάδε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων ή επανάσταση, εμεί λέμε ότι η σωτηρία βρίσκεται σε όλου, ότι για να είμαστε ελεύθεροι πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό, ότι η ελευθερία δεν υπάρχει όπου δεν είναι αισθητή η ανάγκη τη, ότι η ευημερία δεν είναι καρπό ενό θεολογικού θαύματο ή των μαγικών ικανοτήτων τη κυβέρνηση, αλλά αποτέλεσμα τη ορθολογική προσπάθεια του ελεύθερου ανθρώπου. Εκείνοι που μα γυρίζουν την πλάτη επειδή διακηρύσουμε την αλήθεια και προσφεύγουν στι κάλπε ή στα οδοφράγματα έστω από τα ψέματα των δημαγωγών, μα προκαλούν μεγάλη θλίψη, διότι γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειέ του είναι στην κατεύθυνση τη ενίσχυση των δεινών που θέλουν να πολεμήσουν. Ωστόσο, δεν μπορούν να μα εκτρέψουν από τη γραμμή συμπεριφορά μα, δηλαδή δεν μπορούν να μα μεταστρέψουν ώστε να μα κάνουν να κηρύσουμε ψέματα και να συναγωνιζόμαστε στο πεδίο τη Δημαγωγία του οπαδού τη Ιολογία του Κράτου. Η Αναρχή δεν έχουμε κανένα μαγικό προσόν. Δεν θεωρούμε του εαυτού μα δημιουργού τη καθολική ευτυχία, όχι τουλάχιστον άμεσου δημιουργού τη, το αναγνωρίζουμε και το επισημαίνουμε. Γι' αυτό διαφοροποιούμαστε από όσου αυτοαποκαλούνται επαναστάτε, οι οποίοι στην πραγματικότητα απλώ φιλοδοξούν να επιβάλλουν τη βούλησή του στου λαού. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να τρέφουν αυταπάτε και να περιμένουν από του άλλου ό,τι μόνο οι δικέ του δυνάμει μπορούν να φέρουν ει πέρα. Έχει υποθεί ότι η επανάσταση είναι δημιουργική, και αν όντω είναι, είναι υπό την έννοια των επιδράσεών τη στη βούλη των λαών. Η επανάσταση αφυπνεί στην πρωτοβουλία, την προσωπική ενασχόληση, από την άσχη από την προσωπικότητα, αναζωογονεί αξίε, καταστρέφει δόγματα και ράγε πάνω στι οποίε εξελίσσονταν τα όντα σαν αυτόματα. Όμω, η επανάσταση δεν σημαίνει απλώ ταραχέ στου δρόμου. Οι ταραχέ είναι ένα αποτέλεσμα, ένα φαινόμενο. Ίσως αναπόφευκτο, αλλά δεν είναι το ουσιώδε. Μια επανάσταση μπορεί επίση να προκληθεί ειρηνικά και πράγματι προκαλούνται ασταμάτητε επαναστάσει σε όλου του τομεί τη ζωή, οι οποίε διεξάγονται μέσω μια ανέμακτη οδού. Αν όσοι έχουμε αναγνωρίσει τα θεμελιώδη αίτια τη αδικία και τη κοινωνική δυσφορία είχαμε την υπομονή να περιμένουμε χιλιάδε και χιλιάδε χρόνια ίσω η επανάσταση για την οποία μιλάμε να γινόταν με μέσα που θα χρησιμοποιούσαν την πυθό, ήρεμα, χωρί βίαιε συγκρούσει με του χωροφύλακε κτλ. Ο Μπόβιο είχε ήδη πει ότι η ιστορία δεύει προ την αναρχία. Ωστόσο, είναι φυσικό να μα λείπει αυτή η υπομονή και να πασχίζουμε να επισπεύσουμε με κάθε δυνατό μέσο την ώρα τη απελευθέρωση του ανθρώπου. Κρίνουμε ότι οι βίαιε συγκρούσει με του χωροφύλακε μπορούν να αποτελέσουν ένα αυσμα υπέρ του διεκδικητικού κινήματο, γι' αυτό αν και δεν θα τι προκαλέσουμε, δεν θα τι απορρίψουμε κιόλα όταν οι συνθήκε τι απαιτήσουν. Δεν πιστεύουμε ωστόσο ότι αυτά τα απλά γεγονότα μπορούν να συνθέσουν την επανάσταση, αν τα μεταφέρουμε σε μεγάλη κλίμακα. Τέτοια είναι η λογική των συνωμοτών στα μυθιστορήματα και στα θεατρικά δράματα, και για κάποιο καιρό ήταν επίση η λογική πολλών από του συντρόφου μα. Υπάρχει μια τάση να απεικονίζεται η επανάσταση ω οδόφραγμα. Σε κάθε περίπτωση, το οδόφραγμα θα ήταν το σύμβολο τη πολιτική επανάσταση. Η κοινωνική επανάσταση είναι μια ιδέα, μια νέα αντίληψη για τη ζωή, είναι μια νέα ηθική, ένα νέο πολιτισμό. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα πρέπει να θριαβεύσει το καθαρό πεδίο τη δύναμη και τη στρατιωτική αναμέτρηση. Οι κερί που για να θεωρήσει καλό αναρχικό χρειαζόταν να έχει κάποια γνώση χειρισμού εκρηκτικών έχουν περάσει. Η αναρχική επαναστατική προπαγαδα δεν γίνεται με βάση τον δυναμίτη. Ο δυναμίτη και όλα τα μέσα τρομοκράτηση χρησιμοποιούνται σήμερα από του αντιδραστικού. Στη Γερμανία δεν θα περνούσε κανένα από το μυαλό πια να ζωγραφεί σε ένα αρχικό με βόμβε υπομάλει. Αυτό το σύμβολο σήμερα αντιστοιχεί στο φασισμό τα ισχυρότερα όπλα του αναρχισμού είναι οι ιδέε. Με αυτό είχε ακλόνιτα διαποτιστεί ο Κούρτ Βίλκεν, θαυμαστή του Τολστόη. Συνοψίζοντα, η αντίληψή μα για την Επανάσταση δεν συνάδει με μια εκστρατεία τύπου Γκαριμπάλντι ή με μια οδομαχία. Η αντίληψή μα για την Επανάσταση είναι η ιδέα τη ελευθερία που επεκτείνεται όλο ένα περισσότερο, που διεισδύει στι συνειδήσει των ατόμων και κατατρώγει τι βάσει τη εκμετάλλευσή του. Αν αυτή η δουλειά τη προπαγάνδα προποθέτει παράλληλε και δευτερεύουσε δράσει που αναπτύσσονται στο πεδίο τη ομή δύναμη. Τη αποδεχόμαστε. Δεν θέλουμε όμω να παίρνουμε το παρελκόμενο για ουσιαστικό. Ο αγώνα κατά τη αστυνομική αντίδραση δεν αποτελεί στόχο τη επανάσταση, ακόμα και αν είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια του αγώνα για το στόχο αυτό, ο οποίο είναι η ελεύθερη, ευτυχισμένη ανθρωπότητα χάρη στην προσωπική δράση του καθενό και η κατάργηση τη αρχή τη αυθεντία. Όλα αυτά τα πράγματα δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από εμά, αλλά από όλου. Πνευματικά βασανιστήρια. Τα αίτια των διχογνωμιών μεταξύ διαφόρων συντρόφων αναφορικά με τα προβλήματα του αναρχισμού έχουν τη βάση του στην υπόθεση ότι ο αναρχισμό είναι μια λυτρωτική ιδεολογία, ότι υπάρχει για να λυτρώσει του ανθρώπου. Όχι. Ο αναρχισμό δεν μπορεί να λυτρώσει κανέναν. Η αποστολή του συνίσταται στο να εισταλάξει σε όλα τα όντα την ιδέα ότι η λύτρωση δεν πρέπει να αναμένεται ω διαμαγεία, ότι οφείλει να είναι έργο του καθενό. Όντα έτσι τα πράγματα, δεν μα βασανίζουν υπερβολικά τα προβλήματα που ταλανίζουν το μυαλό κάποιων φίλων. Έχουμε γνωρίσει συντρόφου που υποφέρουν πραγματικά μπροστά στην ιδέα ότι δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι να χειριστούμε τα όπλα, που βασανίζουν το πλέμα του μπροστά στο φόβο πω όταν φτάσει η ώρα δεν θα ξέρουμε πώ δουλεύουν τα πολυβόλα και τα κανόνια που θα έχουμε αφαιρέσει από την αστική τάξη. Πρόθεσή του θα ήταν να ιδρύσει σχολεία ο αναρχισμό για να μάθει στου αγωνιστέ τη στρατιωτική επιστήμη και τι αρχέ των στρατηγικών ελιγμών. Πανικοβάλλονται μπροστά στην άγνοιά μα για αυτά τα πράγματα. Ανισχούν διότι δεν ξέρουμε πώ καταστρέφονται από απόσταση αρκετών χιλιόμετρων οι σιδηροτροχέ, και ακόμη και αν δεν το ομολογούν, δεν βλέπουν με καλό μάτι την αντιμιλιτερεστική προπαγάνδα που καλεί την νεολαία να μποϊκοτάρει τα στρατόπεδα. Αυτή την τάση του μαχητικού αναρχισμού την είχε προωθήσει ο μαχνοπισμό. Για αυτού του συντρόφου, θα ήταν ανάγκη να μελετηθεί το ζήτημα τη στρατιωτική άμυνα, αφού σε αντίθετη περίπτωση η επανάσταση ξολοκλήρωνε καταδικασμένη σε αποτυχία. Άλλοι, κυρίω όσοι πίστεψαν ότι έμαθαν πολλά από τη Ρωσική επανάσταση, σπάνε το κεφάλι του για να σχεδιάσουν την οργάνωση τη παραγωγή και τη κατανομή μετά την επανάσταση. Σύμφωνα με αυτού, θα ήταν εγκληματικό να κινούμαστε χωρί να έχουμε ένα εκπονημένο και στιβαρό σχέδιο για τη μελλοντική οικονομική οργάνωση. Λένε ότι ο λαό πρέπει να τραφεί άμεσα για να του φύγει η ιδέα τη επιστροφή στο παλιό καθεστώ και απαιτούν αγωνιώντα ένα πρόγραμμα μελλοντική δράση. Μελετούν εξάλλου διεξοδικά τα αριθμητικά στοιχεία τη παραγωγή και τη κατανάλωση και ονειρεύονται στατιστικέ και ακριβεί αριθμού, αρνούμενοι την επαναστατική ικανότητα σε όποιον κάνει λάθο σε μια πρόσθεση. Όλα αυτά ίσω φαντάζουν υπερβολικά, Όμω σα διαβεβαιώνουμε ότι βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και παραπέμπουν σε γνωστά άτομα του κινήματό μα. Οι ψυχολόγοι κατέταξαν σε μια κατηγορία του ανθρώπου εκείνου που θα ονομάζαμε υπολογιστικού, οι οποίοι, λόγω μόρφωση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν κινούνται προτού να σκεφτούν σε ακραίο βαθμό όλε τι άμεσε και έμεσε συνέπειε των κινήσεών του. Είναι γενικότερα παθητικά όντα. Ιστορικά τα δραστήρια πνεύματα ενήργησαν περισσότερο διααισθητικά παρά με τη διεξοδική και μετρημένη σκέψη. Πράγμα εύλογο, διότι ομοίω στην ατομική και συλλογική ζωή, η λογική παίζει ελάχιστο ρόλο σε σύγκριση με το ένστικτο και τη συνήθεια. Στην πραγματική ζωή, η καρδιά, δηλαδή το συνέστημα, ασκεί μεγαλύτερη επιρροή από ότι το μυαλό, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει μετά την επανάσταση. Κατά συνέπεια, η προπαγάνδα μα οφείλει να θεμελιωθεί σε αυτά τα στοιχεία τη ανθρώπινη ζωή: ένα 90% στη δράση βάση τη καρδιά, για παράδειγμα, και ένα 10% στη δράση βάση του μυαλού. Η επιστημονική γνώση είναι κάτι ξερό από μόνη τη δεν αρκεί και γενικά δεν αποτελεί λόγο προσχώρηση σε ένα επαναστατικό κίνημα. Όλοι σχεδόν επιδοκιμάσαμε τον αναρχισμό, χωρί να έχουμε ερευνήσει τι επιστημονικέ εντό εισαγωγικών του βάσει ή τι δυνατότητέ του σύμφωνα με τι στατιστικέ παραγωγή και κατανάλωση. Αυτέ τι διαπιστώσει τι κάναμε πρωτύτερα για να απαντήσουμε στι αντιρρήσει των πνευμάτων που βασανίζονταν από τα προβλήματα που έχει δυνατότητα πραγμάτωση των ιδεών μα. Είμαστε τη άποψη πω ό,τι υιοθετεί η καρδιά του φυσιολογικού ανθρώπου είναι εφικτό, η ουτοπία δεν ασκεί πίεση στη βούληση του υγιώ σκεπτόμενου ανθρώπου. Για τι δικέ μα πνευματικέ απαιτήσει, είναι αρκετό να ξέρουμε ότι υπάρχουν ανθρώπινε μάζε που επιδιώκουν μια κοινωνία χωρί κυβέρνηση, για να επιβεβαιώσουμε τη δυνατότητά τη. Το ίδιο συμβαίνει και με την πλειοψηφία των συντρόφων μα, όπου μόνο μια μειοψηφία απαιτεί εντό εισαγωγικών συγκεκριμένα νούμερα και στοιχεία. Για να ικανοποιηθεί αυτή η μειοψηφία, έγιναν και γίνονται κατάπαυστε προσπάθειε. Έχουμε ήδη μελέτε που αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα μια κοινωνία χωρί διακυβέρνηση στο πεδίο τη οικονομία στη σφαίρα τη ηθική, στον τομέα τη κουλτούρα κτλ. Η αληθινή επιστήμη, αυτή που δεν υποθηκεύτηκε από καμία κυβέρνηση και κανένα κόμμα, επιβεβαιώνει τη δυνατότητα πραγμάτωση των ιδεών μα. Και αν όμω δεν την επιβεβαίωνε, δεν θα σταματούσαμε για το λόγο αυτό στη μάχη μα για ό,τι θεωρούμε δίκαιο, όμορφο και αληθινό. Η επιστήμη μιλάει στη λογική, ενώ ένα επαναστατικό κίνημα βασίζεται πολύ περισσότερο στο συνέστημα των ατόμων παρά στου επιστημονικού του προβληματισμού. Όταν μα ρωτούν πώ θα χειριστούμε τα κανόνια κατά την Επανάσταση ή πώ θα κάνουμε τη διανομή των προϊόντων και πώ θα οργανώσουμε την παραγωγή, ομολογούμε ότι έχουμε άγνοια. Δεν ξέρουμε ούτε πώ λειτουργούν τα κανόνια, ούτε έχουμε κάνει ιδιαίτερε προσπάθειε για να σχεδιάσουμε την οργάνωση τη παραγωγή στη μελλοντική κοινωνία. Συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να υπερασπιστούμε την επανάσταση απέναντι στην αντίδραση, όμω δεν είπε κανεί ότι η υπεράσπιση αυτή πρέπει να βασιστεί στα κανόνια. Αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στι στρατιωτικέ ακαδημίε, αφού κάθε μέρα προοδεύει η επιστήμη του πολέμου και δεν είναι μακριά ο καιρό που τα κανόνια και τα πολυβόλα θα είναι απλά κίνδυνα παιχνιδάκια μπροστά σε άλλα καταστροφικά όπλα περισσότερο τελειοποιημένα. Εμεί έχουμε ένα όπλο που δεν έχουν ιαστεί. Την ικανότητά μα να μην φτιάξουμε ω παραγωγή άλλα πολεμικά όπλα, να εμποδίσουμε την παραγωγή υλικών για το στρατό. Έτσι θα αποφύγουμε τη μελέτη τη επιστήμη του να σκοτώνει περισσότερου με τη μικρότερη προσπάθεια. Αναφορικά με την οργάνωση και τη διανομή των προϊόντων στη μελλοντική κοινωνία, πιστεύουμε ότι ακούγονται υπερβολέ σχετικά με τι δυσκολίε του. Δεν είναι ξυπνότεροι από εμά οι Αστείοι που ήξεραν να οργανώσουν αυτή την οικονομική λειτουργία, η οποία άλλωστε υπάρχει πριν ακόμα μάθουν οι άνθρωποι να διαβάζουν και να κάνουν στατιστικέ. Α έχουμε λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη στην ίδια τη ζωή και το ένστικτο τη συντήρηση. Είναι τόσο παράλογη η υπόθεση ότι οι άνθρωποι θα κατασπαράξουν ένα τον άλλον αμέσω μόλι εκλείψει ο χωροφύλακα, όσο και η σκέψη ότι θα γίνουν λύθοι αμέσω μόλι εκλείψει η καπιταλιστική διεύθυνση τη τρέχουσα οικονομική λειτουργία. Άλλωστε, η καπιταλιστική οικονομική διεύθυνση είναι τέτοια μόνο κατόνομα. Στην πραγματικότητα, αυτοί που οργανώνουν την παραγωγή και κατανέμουν τα προϊόντα είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι καπιταλιστέ κατάφεραν να τα βολέψουν έτσι ώστε να δημιουργήσουν για αυτού ένα εισόδημα με το προϊόν τη δουλειά των άλλων. Μα φαίνεται ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να θανατώσουμε το καπιταλιστικό σύστημα εκμετάλλευση, ακόμα και χωρί να ξέρουμε τι θα βάλουμε στη θέση του. Στη Γερμανία γράφονται φιλοσοφικέ πραγματείε για το Οκτάρο, Όμω δεν υπάρχουν όπω σε άλλε χώρε ζωηρά ειστικτά άμυνα στου εργαζόμενου που είναι ικανοί να εμποδίσουν την κατάργηση του περίφημου αυτού ωραρίου εργασία. Η ζωή η ίδια θα οργανώσει τη μελλοντική οικονομική λειτουργία. Οι άνθρωποι δεν σταματούν να πεθαίνουν από την πείνα, ακόμη και καθεστώ υποταγή στην αυθεντία. Όπου υπάρχει ελευθερία, όπου η ζωή μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά τη, δεν αργούν να βρεθούν λύσει σε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζει η πραγματικότητα. Χίλιε λύσει. Ήταν ο μαλατέστα που είπε ανήγουν εισαγωγικά. Δεν υπάρχει μία αλλά χίλιε λύσει στα κοινωνικά προβλήματα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτή είναι η γνώμη μα και είναι εύκολο να γίνει μια δοκιμή. Διαλέξτε χίλιου συντρόφου και προτείνετε του να δώσουν μια λύση ο καθένα στο πρόβλημα τη κατοικία ή τη οργάνωση τη ιδηροδρομική υπηρεσία μετά την Επανάσταση. Καθένα θα εκθέσει την ιδέα του, θεμελιωμένη είτε στη φιλοσοφία, είτε στην οικονομία, είτε στην ηθική, είτε σε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη. Κατά βάθο, όλε οι λύσει θα σα φάνουν βιώσιμε. Ποια όμω είναι η αληθινή, Εκείνοι που θα κρίνουν οι περιστάσει μέσα στι οποίε θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και η οποία μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται σε αυτέ τι χιλιάδε λύσει. Δεν είναι λόγω ανικανότητα παροχή μια λύση στα μελλοντικά προβλήματα που αρνούμαστε να ασχοληθούμε με αυτά, αλλά διότι θα δίναμε έτσι μια ακόμα λύση που θα είχε αξία μόνο για εμά του ίδιου, εφόσον δεν θα προχωρούσαμε στην εφαρμογή τη. Αφού τότε θα ξεχνούσαμε κάθε κατήχηση και δεν θα διατηρούσαμε ω πολιτικό αστέρα παρά μόνο μερικέ από τι γενικέ αρχέ πάνω στι οποίε όλοι οι αναρχικοί συμφωνούμε. Η Αναρχική Επανάσταση. Υπάρχουν κάποιοι που τρέμουν ότι αν δεν σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα μελλοντική οργάνωση, αν δεν σκεγγραφίσουμε έστω και ακροθυγώ τι λύσει στα προβλήματα του αύριο, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μείνουμε στο περιθώριο τη επαναστατική ζωή. Η γνώμη μα είναι ότι θα μείνουμε πραγματικά στο περιθώριο τη επαναστατική ζωή, αν προσαρμοστούμε σε ένα πρόγραμμα και δεν αφήσουμε την αναγκαία πνευματική ευελιξία ώστε να υποφεληθούμε από τι αβέβαιε καταστάσει που θα παρουσιαστούν και οι οποίε θα απαιτήσουν συμπεριφορέ που ίσως ποτέ πριν να μην τις είχαμε σκεφτεί. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η επανάσταση ή θα είναι αναρχική ή δεν θα υπάρξει. Θελήσαμε έτσι να εκφράσουμε την πεποίθησή μας ότι αν η επανάσταση δεν εξελιχθεί μέσα από την οδό της ελευθερίας, δεν θα κορυφωθεί ποτέ σε ένα κοινωνικό σύστημα ευημερίας και δικαιοσύνης, αλλά θα οδηγηθεί στην εγκαθίδρυση μιας καινούργιας δεσποτείας. Η επανάσταση που δεν εκχωρεί το μέλλον στα χέρια της δημογωγία ή της αρχής τη αυθεντίας είναι αναρχική επανάσταση. Η επανάσταση που δεν είναι αναρχική δεν αξίζει να ονομάζεται επανάσταση, δεν είναι παρά ένα πραξικόπημα. Υποστηρίζουμε ότι η πρωταρχική μα αποστολή σε μια επανάσταση δεν είναι να είμαστε διευθυντέ, αλλά να προκαλέσουμε την αυθόρμητη δράση του λαού. Με αυτά, ήδη εκφράσαμε ότι δεν είμαστε ούτε τυφλοί υποστηρικτέ του λαϊκού αυθόρμητισμού, ούτε θεωρούμε του εαυτού μα κατόχου τη απόλυτη αλήθεια. Το θέμα δεν είναι να καθόμαστε και να περιμένουμε μια επανάσταση για να εκπληρώσει του πόθου μα, είναι αναγκαίο να δουλέψουμε και να κηρύξουμε με τον λόγο και το παράδειγμα τι ιδέε μα για την ελευθερία, ιδέε που δεν μπορούν να επιβληθούν με τη δύναμη, αλλά μόνο με την πυθό. Για να θριαμβεύσει η αναρχική επανάσταση, δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε στον Κροπότκιν και τον Μπακούνιν. Το μόνο που χρειάζεται είναι το παράδειγμα και η διακήρυξη των αναρχικών να αφυπνίζουν την ελεύθερη προσωπικότητα και την προσωπική δράση των ανθρώπων, ώστε να οργανωθεί η ζωή έξω από κάθε τοπική ή κεντρική πολιτική εξουσία. Για να οργανωθεί κατά αυτόν τον τρόπο η ζωή, δεν είναι ανάγκη να έχουμε περάσει από πανεπιστήμιο είναι να έχουμε σπάσει το κεφάλι μα πάνω από στατιστικέ παραγωγή και κατανάλωση, αλλά να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι η σωτηρια δεν βρίσκεται έξω από του λαού, παρά στου ίδιου του λαού. Ότι κάθε εκχώρηση τη προσωπικότητά μα σε αλλότρια χέρια είναι αποκήρυξη μια ευημερούσα και ελεύθερη ύπαρξη. Εξάλλου, η Αναρχική Επανάσταση δεν ξεκινά σήμερα για να τερματιστεί βραχυπρόθεσμα. Είναι μια αιώνια διαδικασία προ την κατεύθυνση τη ελευθερία και τη ευημερία τη δικαιοσύνη και τη αδελφοσύνη. Ξεκίνησε από τότε που ο άνθρωπο ένιωσε μια εξεγερτική παρόρμηση ενάντια στο αντίξω περιβάλλον και προχώρησε μέχρι σήμερα με καθαρότητα στόχων και μέσων, ποτέ όμω δεν θα πάψει να δρά μέσα στη ζωή. Οφείλεται μάλλον σε αυτό, παρά σε αβέβαια ζητήματα του αύριο, το ότι προτιμούμε να δίνουμε λύση στα προβλήματα τη προπαγάδα και τη δράση στο παρόν. Δουλεύοντα το παρόν για την αναρχία, δεν μπορούμε παρά να δούμε αύριο τα αποτελέσματα και τους του καρπού τη δουλειά μα. Η εμπιστοσύνη στη δυνητικότητα των ιδεών μα εκφράζεται από το γεγονό ότι δεν προσπαθούμε να τι επιβάλλουμε. Η αναρχία είναι η φυσική τάξη, η ελεύθερη εξέλιξη τη ατομική και κοινωνική ζωή. Η αναρχική επανάσταση είναι αυτή που απελευθερώνει τα άτομα και τι κοινωνικέ ομάδε από τα εμπόδια που αντιτίθεται στην ελεύθερη εξέλιξή του. Πρωταρχικό εμπόδιο από το οποίο προέρχονται όλα τα άλλα είναι η αρχή τη αυθεντία. Το πνεύμα τη αυθεντία υπάρχει εξίσου στου κυριαρχούμενου και στου κυρίαρχου. Πρέπει να πολεμηθεί αυτό καθ' αυτό και όχι μόνο εκείνοι που επωφελούνται από αυτό για να φτιάξουν ανισότητε, προνόμια και αδικίε. Η Αναρχική Επανάσταση θα λυτρώσει του ανθρώπου από το θανάσιμο αμάρτημα τη εκχώρηση τη ελεύθερη προσωπικότητα, όμω δεν είναι μια επανάσταση που γίνεται σύμφωνα με το τάδε ή το δίνα περισσότερο ή λιγότερο ελευθεριακό πρόγραμμα, αλλά αυτή που γίνεται μέσα από την οδό τη καταστροφή κάθε κρατική εξουσία. Πόσο μα ενδιαφέρει σήμερα να ξέρουμε αν η μελλοντική επανάσταση θα βασιστεί στην οικογένεια, στην κοινωνική ομάδα ή στην κομμούνα. Μα ενδιαφέρει η οικοδόμηση τη ελεύθερη κοινωνική τάξη πραγμάτων να αποτελέσει συλλογικό προϊόν, στο οποίο οι άνθρωποι δεν θα υποθηκεύσουν την ελευθερία του, ούτε οικειοθελώ, ούτε ξαναγκαστικά. Η εναρχική επανάσταση είναι η φυσική επανάσταση. Αυτή που δεν θα αφήσει να τη βγάλουν από τη μέση ή να την οικειοποιηθούν ομάδε, άτομα ή τάξει που εκφράζουν την αυθεντία. Εμεί δεν έχουμε ιδιαίτερε συμπάθειε προ την εντό εισαγωγικών τουρκτουβιστική αυτή η σύλληψη τη αναρχία, μα φαίνεται κάπω υπερβολικά διανοητική και προσφέρεται για εσφαλμένε ερμηνείε. Πιστεύουμε μάλλον ότι οι αναρχικοί, αντί να είναι αποθέτουν όλε του ελπίδε στην οικοδόμηση τη μελλοντική τάξη πραγμάτων, οφείλουν να σκεφτούν τα μέσα αντίσταση και καταστροφή ενάντια σε όλε τι απόπειρε ενίσχυση τη αρχή τη αυθεντία μέσα στη ζωή. Με ποια έννοια αποδεχόμαστε ένα πρόγραμμα. Απορρίπτουμε ό,τι νομοθετείται πριν από τη μελλοντική κοινωνική τάξη πραγμάτων, Απορρίπτουμε τη φιλοδοξία να υπόκειται η εξέλιξη συμβάντων που δεν έχουν ακόμα προκύψει στι γενικέ αρχέ ενό προγράμματο που έχει χαρακτήρα των προτέρων σε τόσο ανομοιογενεί περιστάσει. Και απορρίπτουμε ακόμη πιο ενεργά το πρόγραμμα αυτό όταν εξυψώνεται σε δεκάλογο για όλη την κοινωνία. Λένε ότι τίποτα δεν οικοδομείται χωρί προηγούμενο σχέδιο, λέγοντα όμω αυτό, έχουν κατά νου τον αρχιτέκτονα που χτίζει ένα σπίτι. Τώρα βέβαια οι άνθρωποι δεν είναι πέτρε να τι χειριζόμαστε κατά το δοκούν και να καταλαμβάνουν τη θέση για την οποία προορίζονταν. Αν μη τι άλλο, δεν θα είναι ομόφωνε πέτρε όταν ξυπνήσουν, συνειδητοποιώντα τα δικαιώματά του. Η κοινωνική ζωή προέκυψε τόσο λίγο αρμονική μέχρι τώρα, διότι οικοδομήθηκε με σχέδια αρχιτεκτώνων. Η κοινωνία όμω που εμεί θέλουμε δεν μπορεί να οικοδομηθεί κάτω από μια ανώτατη διεύθυνση, οφείλει να αποτελέσει συλλογικό καρπό μετά από πειραματισμό και αυθόρμητη προσχώρηση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι άνθρωποι δεν είναι πέτρε και δεν πρέπει να του λογαριάζουμε όπω λογαριάζει τι πέτρε ο αρχιτέκτονα. Το πρόγραμμα που εμεί αποδεχόμαστε είναι εκείνο που έχει ω αντικείμενο την τρέχουσα δουλειά και την προετοιμασία και επιτάχυνση τη επαναστατική διαδικασία. Αν λύσουμε σήμερα τα προβλήματα τη δράση και τη προπαγάνδα ελευθεριακά, λύνουμε με τον ίδιο τρόπο και τα αυριανά προβλήματα. Υποστηρίζουμε ότι οι αναρχικοί οφείλουν να οργανωθούν και να οργανώσουν τι συγγενεί δυνάμει, να παίρνουν μέρο στην καθημερινή ζωή, να καθορίσουν τι γενικέ γραμμέ τη κοινή του δράση, να αποδεχθούν τι δεσμεύσει και τι ευθύνε που απορρέουν από αυτή τη δράση και αυτή την προπαγάνδα. Γι' αυτό προσπαθούμε, γιατί πιστεύουμε στο σήμερα. Στο παρόν περιέχεται το μέλλον. Διαβάσαμε πριν από λίγο καιρό σε μια συντεχνιακή εφημερίδα του Μοντεβιδέου ένα ύμνο στον υποχρεωτικό συνδικαλισμό. Η εισαγωγή αυτή τη έννοια στο εργατικό κίνημα, το οποίο θα έπρεπε να καλλιεργήσει στα ανθρώπινα όντα την ιδέα τη ελευθερία, μα φαίνεται τόσο καταδικαστέα, όσο και η φασιστική ή κομμουνιστική αντίδραση. Αν σήμερα δουλέψουμε στον περίγυρο μα και με του ίδιου εαυτού μα για την αναρχία, θα ενεργοποιήσουμε την αναρχική διαδικασία τη οποία ένα μόνο επεισόδιο είναι απαλωτρίω των σφετεριστών του κοινωνικού πλούτου και η καταστροφή τη εξουσία του κράτου. Σε σχέση με την τρέχουσα δράση και προπαγάνδα, διαπιστώνουμε μεγάλη έλλειψη πρωτοβουλειών και προτρέπουμε να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το πεδίο η γονιμότητα του εφευρετικού νου των συντρόφων. Αντιθέτω, συναντούμε υπεραυθονία σχεδίων για μελλοντική δράση. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ωφέλιμο. Αυτό που έκανε ο Μπακούνιν. Ο Μπακούνιν θεωρείται ο αληθινό δημιουργό του αναρχικού κινήματο. Στην πραγματικότητα, ήταν ο πρώτο που συνειδητά προσπάθησε να οδηγήσει τι επαναστατικέ λαϊκέ προσπάθειε προ την καταστροφή του κράτου και τη δημιουργία μια ελεύθερη κοινωνική τάξη πραγμάτων. Τώρα, βέβαια, ο ίδιο δεν ασχολήθηκε ποτέ με την επινόηση μελλοντικών παραδείσων. Ο Νετλάου βρήκε στα γραπτά του μία φράση που μιλάει για μια μελλοντική κοινωνία, και αυτό είναι όλο. Ο Μπακούνιν δούλευε πάντα στο παρόν με τα υλικά του παρόντο για την επαναστατική δημιουργική δράση των μαζών. Στην τεράστια προπαγάνδα του δεν εξέθεσε κανένα σχέδιο μελλοντική οργάνωση όλη του τη ζωή την αφιερώσει στην παρούσα προπαγάνδα και οργάνωση. Κι όμω, μήπω υπάρχουν πολλέ προσωπικότητε στο αναρχικό κίνημα που να έκαναν περισσότερο από τον Μπακούνιν υπέρ ενό ελεύθερου μέλλοντο. Ο μεγάλο Επαναστάτη ήταν ένα άνθρωπο παραγωγικό σε ό,τι αφορά πρωτοβουλίε δράση. Κανεί δεν προετοίμασε περισσότερα σχέδια για την τρέχουσα δραστηριότητα από αυτόν. Αντιλαμβανόταν ότι το μέλλον οφείλει να είναι αποτέλεσμα τη παρούσα δουλειά, ότι το αύριο περιέχεται στο σήμερα. Επιπλέον, σε όλα τα γραπτά Ανέδειξε ότι δεν οφείλουμε να είμαστε οι δημιουργοί του μέλλοντο, αλλά εκείνοι που το προκαλούν. Μαθήματα από τη Ρωσική Επανάσταση. Όσοι ανυπομονούν να μάθουν τι θα κάνουμε την επομένη τη Επανάσταση, μα διαβεβαιώνουν ότι ο αναρχισμό στη Ρωσία απέτυχε ή τουλάχιστον δεν θριάβευσε επειδή του έλειπε ένα στιβαρό πρόγραμμα. Ποτέ δεν μα έπεισαν γι' αυτό και απαντήσαμε ότι, για παράδειγμα, κανεί δεν είχε ονειρευτεί ένα εξεγερτικό κίνημα σαν το Μαχνοβίτικο, ούτε ο ίδιο ο Μάχνο, και παρόλα αυτά συνέβη το ότι οι αναρχικοί δεν κατάφεραν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στα γεγονότα οφείλεται σε άλλα αίτια. Οι ίδιοι Μπολσεβίκοι ξεχωρίζουν από τα άλλα κόμματα διότι στερούνταν προγράμματο. Οι χτεσινοί του ισχυρισμοί βρίσκονται σε αντίφαση με του σημερινού. Οι σημερινοί θα αναιρεθούν από του αυριανού, μέχρι που καυχήθηκαν για το ότι δεν διέθεταν σταθερό πρόγραμμα. Αυτό του διευκόλυνε να εκμεταλλευτούν όλου του ευνοϊκού παράγοντε για την επίτευξη του μοναδικού, ξεκάθαρου και καθορισμένου στόχου του, τη κατάληψη εξουσία. Υπό αυτή την έννοια, είναι τόσο συγκεκριμένο το ρητό των αναρχικών για την καταστροφή τη εξουσία, όσο και εκείνο των κομμουνιστών για την κατάκτησή τη. Ο Βολίν, που έλαβε μέρο στη Ρωσική Επανάσταση, επιβεβαίωσε τι προβλέψει μα. Οι αναρχικοί στη Ρωσία έσφαλαν περισσότερο λόγω υπερβολή στα οργανωτικά σχέδια παρά λόγω τη έλλειψή του. Όταν έφτασε η ώρα να δράσουν σε πρακτικό επίπεδο μέσα στη ζωή, πολλά από τα καλύτερα μυαλά του ρώσικου αναρχισμού αφιερώθηκαν στη συζήτηση αναφορικά με την οργάνωση τη Ελεύθερη Κομούνα. Στην κατάσταση σχεδίων για την κατάληψη των εργοστασίων κτλ. Εκείνε οι στιγμέ ήταν ευνοϊκέ για να καταληθούν τα εργοστάσια και να παροτρινθούν οι εργάτε να προχωρήσουν όλο και περισσότερο στην οδό τη ελευθερία. Τα ελευθεριακά γεγονότα θα είχαν κάνει πολύ μεγαλύτερη προπαγάνδα και θα είχαν υπάρξει πολύ επωφελέστερα από ότι τα ελευθεριακά σχέδια. Ακόμη και στην Ουκρανία, όπου το κίνημά μα είχε μεγαλύτερη επαφή με τη ζωή, οι εφημερίδε τη Ναμπάτ προειδοποιούν για υπερβολή μάλλον παρά για έλλειψη δογματισμού. Υπήρξαν πολύ περισσότερε πρωτοβουλίε τυπωμένε στο χαρτί από ό,τι σε πρακτικό επίπεδο με στη ζωή. Όχι. Ένα από τα σπουδαιότερα αίτια τη μικρή επιρροή του αναρχισμού στη Ρωσική Επανάσταση, όπω υποστηρίζει ο Βολίνη στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού του, είναι η έλλειψη αναρχική λαϊκή παράδοση, η έλλειψη οργανώσεων και η έλλειψη ενό αναρχικού παρελθόντο προπαγάνδα και δράση. Το άρθρο του Βολίνη, στο οποίο αναφερόμαστε, ήταν μία από τι εξομολογήσει Ρώσων αναρχικών που μα εντυπωσίασε περισσότερο. Εμεί υποστηρίζουμε ότι για τη μελλοντική κοινωνία πρέπει να εργαστούμε με βάση το υλικό που μα προσφέρει η τωρινή κοινωνία. Ο αναρχισμό στη Ρωσία είχε προπαγανδιστεί πολύ λίγο πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ποτέ δεν υπήρξε στη Ρωσία εργατικό κίνημα εμπνεώμενο από τον αναρχισμό. Εξαιτία τη τσαρική αντίδραση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι καλύτεροι ελευθεριακοί αγωνιστέ έδρασαν στο εξωτερικό και ήταν μάλλον άγνωστοι στα ρωσικά προλελευθεριακά μέσα. Η έλλειψη ενό οργανωμένου επαναστατικού εργατικού κινήματο στη Ρωσία έκανε τον αναρχισμό να χαθεί σε μεταφυσικέ παρεκβάσει και να διασπαστεί σε τόσε σχολέ, όσοι ήταν και οι αγωνιστέ που είχαν μια ικανότητα να αναζητήσουν έναν καινούριο λόγο. Από τη Ρωσική Επανάσταση, όπω και από όλα τα μεγάλα γεγονότα, μπορούν να αντιληφθούν χρήσιμα διδάγματα. Πολλοί σύντροφοι όμω φαίνεται ότι εξήγαγαν από αυτήν απλώ το δίδαγμα που προσέφεραν οι Μπροσεβίκοι σχετικά με το πώ κατακτάται η εξουσία και πώ υποδηλώνει τη βούληση των μαζών στην αυθαιρεσία των αφεντικών τη δικτατορία του Προλεταριάτου. Απέναντίας, Στη δράση των Πολσεβίκων, εμεί επιβεβαιώσαμε τι ιδέε μα, αλλά εκ του αντιθέτου. Οι Πολσεβίκοι στερούνταν προγράμματο. Ήταν οι μόνοι που μόλι ξέσπασε η Επανάσταση δεν ήταν προετοιμασμένοι από προγενέστερε μελέτε. Επειδή έκαναν όμω την εξουσία και αφιέρωσαν όλε του προσπάθειε στο σκοπό αυτό, εποφελούμενοι από τι περιστάσει με ευελιξία, εκμεταλλευόμενοι του συγκυριακού παράγοντε που του παρουσιάστηκαν και δίνοντα το παράδειγμα μια εντυπωσιακή ευστροφία πνεύματο σε ό,τι αφορούσε τι λεπτομέρειε. Έτσι και εμεί οφείλουμε να επιδιώκουμε τον τελικό στόχο, την καταστροφή τη πολιτική εξουσία και του οικονομικού μονοπωλίου, και σε αυτόν τον υπέρτατο στόχο πρέπει να υποτάσσουμε όλου του άλλου, εκμεταλλευόμενοι και χρησιμοποιώντα τι καθημερινέ συγκυρίε και δραστηριοποιώντα όλε εκείνε τι δυνάμει που μπορούν να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του σκοπού μα. Την επαναστατική αυτή εξάσκηση μπορούμε να την ξεκινήσουμε ήδη από σήμερα. Μία από τι αιτίε τη επιτυχία των Πολσεβίκων έγκυται στι αδύναμε ιδεολογικέ αποσκευέ του. Κατά τι περιόδου ενεργού ξεσοικομού, μια γρήγορη απόφαση αξίζει περισσότερο από τη βαθύτερη και πιο άρτια γνώση τη θεωρία. Και για αυτή τη γρήγορη απόφαση δεν πρέπει να ισχυρίζεται κανεί ότι είναι ευνοϊκέ οι προγενέστερε κατηχήσει. Υπάρχουν δύο συγκρασίε που δεν μπορούν ποτέ να αποφασίσουν, που έχουν ανάγκη να ζυγίσουν τα υπέρ και τα κατά, που φοβούνται μην κάνουν λάθο, μην πέσουν σε αντιφάσει κτλ. Αυτέ οι δύο συγκρασίε δεν κάνουν επανάσταση, είναι άνθρωποι παθητικοί. Οι επαναστάτε σε περίοδου ενεργού εξέγερση ενεργούν διααισθητικά. Παίρνουν αποφάσει μέγεθο τη σπουδαιότητα χωρί να έχουν σπάσει το κεφάλι του σκεπτόμενοι για αυτέ. Με την ίδια ταχύτητα που παίρνουν μια απόφαση, θα την αναθεωρήσουν όταν η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι είναι σφαλμένη και επικίνδυνη. Συνεπώ, ο κίνδυνο δεν βρίσκεται στη λύση μια ευπλεσμένη απόφαση, αλλά στη μη λήψη καμία από φόβο μην είναι λανθασμένη. Μέσω τη δοκιμή και του λάθου οδηγούμαστε στην αλήθεια. Να ενδυναμώσουμε την ελευθεριακή παράδοση. Στη θέση ενό προγράμματο γραμμένου στο χαρτί, εμεί θα προτείναμε ένα πρόγραμμα εγγεγραμμένο στην παράδοση ενό πραγματικού επαναστατικού κινήματο. Οφείλουμε να καταβάλουμε προσπάθειε για να δημιουργήσουμε στου κόλπου των εργαζομένων μα ένα ελευθεριακό περιβάλλον και μέσα σε αυτό το περιβάλλον να ενδυναμώσουμε τι αναρχικέ ιδέε και τα αναρχικά αισθήματα. Όταν θα έρθει η ώρα για τον βίο μετασχηματισμό των θεσμών, αυτό το ελευθεριακό περιβάλλον θα είναι μια ενεργή δύναμη εν ιδεολογική σύγχυση και καθώ οι μάζε κάθε κατηγορία, όταν προκύπτει κοινωνική αναταραχή, ψάχνουν ένα γωνίο σε έναν προσανατολισμό, θα πέσουν πάνω στη δουλειά που θα έχουν κάνει για πολλά χρόνια οι αναρχικοί και θα δουν στι άμεσε πραγματώσει του έναν δρόμο χειραφέτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συμπεριλάβουν τόσα με την επέκταση των αναρχικών του ιδεών, ώστε στην πραγματικότητα δεν συγκρατούν τίποτα. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το επαναστατικό κίνημα μια σαφή φιλοσοφική διδασκαλία, Ενάντια σε αυτού, εμεί υποστηρίζουμε ότι οι προσπάθειέ μα οφείλουν κατά πρώτο λόγο να κατευθύνονται προ τη δημιουργία ενό ελευθεριακού κοινωνικού κινήματο, όπω έγινε στην Αργεντινή. Από την ύπαρξη αυτού του μεγαλύτερου ή μικρότερου περιβάλλοντο, που θα είναι ριζωμένο σε μια παράδοση αγώνων και στην ιστορία των λαών, διατηρημένο και ενδυναμωμένο από τι επαναστατικέ οργανώσει των εργαζομένων, εξαρτάται αν θα μπορέσουμε να αποτελέσουμε μια ενεργό δύναμη κατά την επανάσταση. Επειδή είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να επιστρέψουμε στο ίδιο θέμα. Διακόπτουμε αυτέ τι σημειώσει, που τίποτα το οριστικό δεν έχουν, ούτε ισχυρίζονται ότι έδωσαν μια λύση. Όλε οι κριτικέ είναι ευπρόσδεκτε, όλε περιέχουν ένα μερίδιο αλήθεια. Από μέρου μα, πιστεύουμε ότι τα καλά μυαλά δεν περισσεύουν και ότι ο καθένα μπορεί να συνεισφέρει ό,τι μπορεί στην επίλυση ενό προβλήματο, στο ξεπέρασμα μια δυσκολία. Το ζήτημα των προβλημάτων του μέλλοντο είναι σήμερα πολύ επίκαιρο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πολύ περισσότερο αν έχει κανεί την πεποίθηση όπω εμεί ότι η ιδέα του να ρυθμίσουμε από σήμερα την οικονομική οργάνωση για μετά από 20 ή 50 χρόνια συνεπάγεται πλήρω στου όσου κινδύνου για τη σημασία των ιδεών μα. Η καινοτομία του Μάρξ. Μέχρι το 1847, στην Επαναστατική Γραμματεία, σπάνια χρησιμοποιούταν μια γλώσσα απευθυνόμενη αποκλειστικά στου εργαζόμενου ω τάξη. Στην προπαγάνδα για ένα καλύτερο κόσμο, αυτό που πάντα λεγόταν ήταν Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια, και γινόταν επίκληση στου ανθρώπου με καρδιά και καλή θέληση για τον αγώνα ενάντια στην τυραννία και την καταπίεση. Μετά την εμφάνιση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, υπόθηκε το εργαζόμενοι όλων των χωρών ενωθείτε, μια διατύπωση που ερμηνεύτηκε σαν μια αδελφοσύνη αποκλειστικά μεταξύ των εργατών. Ασφαλώ και η κοινωνική επανάσταση θα είναι γέννημα των μεγάλων προλεταριακών μαζών. Αυτοί που θα δώσουν μάχη για το μελλοντικό κόσμο δεν θα προέρχονται παρά μόνο κατ' από τα παλάτια ή από τα εκμεταλλευτικά στρώματα τη αστική τάξη. Ωστόσο, στον επαναστάτη εργάτη, ο άνθρωπο είναι πάνω από τον εργάτη. Η έννοια τη ανθρωπότητα είναι πάνω από την έννοια του προλεταριάτου. Στη συνείδηση του προλετάριου που αγωνίζεται για έναν καλύτερο κόσμο, θα βρείτε πρώτα απ' όλα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που διασύρεται από την τυραννία την καταπίεση και μόνο κατά δεύτερο λόγο τον τσαγκάρι, τον οικοδόμο, τον ξυλουργό. Το προλεταριάτο ω τάξη είναι μια αφηρημένη έννοια. Στην πραγματικότητα δεν είναι ενιαίο, είναι ένα αντιθετικό σύμπλεγμα που εν μέρει παθητικά και αδιαμαρτύρεται τα κοινωνικά δεινά Εν μέρη συμμαχή με την αστική τάξη και την αντίδραση, και επίση εν μέρη συμπράττει στη μάχη για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Η καινοτομία του Μάρξ ήταν ένα πολιτικό δημαγωγικό όπλο, όμω δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Είναι πολύ περισσότερο πραγματικό και επαναστατικό να λέει κανεί ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια και ότι όλοι πρέπει να ενωθούν για την ελευθερία, αντί να εκφυλίζει την ανθρώπινη αλληλεγγύη σε μια τερατώδη μάχη όλων εναντίον όλων. Ένα ισχυρό λόγο για τον οποίο οι αναρχικοί απαξιώνουν κατά κάποιο τρόπο την πανάκια που απορρέει από τον μαρξισμό, είναι ότι η ελευθερία και η δικαιοσύνη δεν θα είναι επακόλουθα τη πολιτική κυριάρχη των εργαζομένων. Το κακό δεν βρίσκεται μόνο στην αστική τάξη, στον καπιταλισμό, στο κράτο. Το κακό βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην εθελοδουλεία. Την τυραννία πρέπει να την πολεμήσουμε και στου σκλάβου, ίσω περισσότερο ακόμα από ότι στου τυράννου. Ο σκλάβο και ο τύρανο είναι φτιαγμένοι από την ίδια πάστα. Αν εξαλείψουμε τον τύρανο αφήνοντα ανέπαυτη σκλαβιά δεν θα έχουμε κάνει τίποτα για την ελευθερία. Είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε πια την περίοδο των κολακίων προ την εργατική τάξη. Στην κοινωνική επανάσταση δεν θα οδηγηθούμε πλέοντα το εγκόμιο των εργαζομένων, αλλά διακηρύσσοντα την αλήθεια. Και στην αλήθεια αναφέρει τη εξή πεποίθησή μα. Για την τωρινή κατάσταση είναι το ίδιο επέτειο ο σκλάβο του εκμεταλλευόμενο, όσο ο τύρανο του εκμεταλλευτή. Οι εργαζόμενοι με την ιδιότητά του ω εργαζομένων δεν έχουν κάποια μοιραία και θεόσταλτη ιστορική αποστολή να εκπληρώσουν. Αποστολή εκπληρώνουν μόνο όσοι διαθέτουν βούληση για δράση, όσοι νιώθουν να αφυπνίζεται στη συνείδησή του η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ιδεώδε του εργατικού κινήματο είναι αυτό που ενέπνευσε η μπακουνική πτέρυγα τη πρώτη διεθνού. Πλάι στο ρολογάτο χτίστη, τον ράφτη, ήταν εγγεγραμμένο ο γεωγράφο Ελιζέρη Κλή, ο καθηγητή Τζέιμ Γκυγιόμ, πάνω από το επάγγελμα. Δηλαδή, είναι οι κοινέ ιδέε. Πάνω από τον εργάτη είναι ο άνθρωπο που αναζητά άτομα με συγγενεί απόψει για να προκαλέσει μια θεμελιώδη αλλαγή στην κοινωνία τη ανισότητα και των προνομίων το αντικείμενο τη οργάνωσή μα. Η οργάνωσή μα δεν έχει σκοπό να διατηρήσει έμεισου γενικού γραμματεί, ούτε να φυλακίσει του εργαζόμενου σε ένα καινούριο διοικητικό δίκτυο που θα συνιστά τον σκελετό του μελλοντικού κράτου, ούτε να παρακάμψει τι ανυπότακτε παρορμήσει προ τον απλό καθημερινό αγώνα υπέρ υψηλότερων μισθών και λιγότερων ωρών εργασία. Η οργάνωσή μα θέλει πρώτα απ' όλα την προπαγάνδα των ιδεών τη ελευθερία και του αγώνα ενάντια σε όλα τα δεσμά. Γι' αυτό και χρειάζεται πλήρη αυτονομία και εσωτερική ενότητα, Όμω δεν είναι όλοι προλετάροι οι προλετάροι διατεθειμένοι να προπαγανδίσουν την αρχή τη ελευθερία και να σπάσουν όλα τα δεσμά. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμα υποταγμένοι σε θρησκευτικά πιστεύω, άλλοι σε κρατικιστικέ δυσαιδαιμονίε. Η οργάνωσή μα, επομένω, θα πρέπει να αποτελείται από συντρόφου που συμμερίζονται ιδέε και επιδιώξει, χωρί να λαμβάνει την υπόψη η φυλή, το χρώμα, η ηλικία και η εθνικότητα. Άνθρωποι διαφόρων φυλών ή διαφόρων κρατών μπορεί να συμφωνούν στην πραγματοποίηση μια καθορισμένη προπαγάνδα ενώ αντίθετα, οι εργάτε τη ίδια περιοχή και του ίδιου επαγγέλματο να μην το κάνουν. Αυτό πάει να πει ότι η λειτουργία την οποία η οργάνωσή μα οφείλει να υπηρετεί, αφήνει κατά μέρο τη φιλετική, εθνική, κοινωνική κτλ. κατηγοριοποίηση, όμω απαιτεί ενότητα ιδεών. Στόχο τη είναι η προπαγάδα μια καθορισμένη αντίληψη για τη ζωή. Α μην ερμηνεύουμε στρεβλά τα πράγματα. Η προπαγάδα των ιδεών μα δεν περιορίζεται στην εξήμνηση μια μελλοντική κοινωνία χωρί τυράννου και σκλάβου. Η προπαγάνδα των ιδεών μα και η αντίληψή μα για τη ζωή οφείλουν να εκφράζονται σε πραγματικέ συνθήκε, να εκδηλώνεται με τη μορφή τη επίλυση των προβλημάτων τη καθημερινή ζωή. Το μέλλον δεν προετοιμάζεται χωρί δράση στο παρόν, χωρί επηρεασμό τη τωρινή κοινωνική ζωή. Γι' αυτό η αναρχική και η αναρχική οργάνωση που επιδιώκει την εγκαθίδρυση μια ελεύθερη ανθρωπότητα δεν απομακρύνονται από την πραγματικότητα, αλλά προσπαθούν να εκφέρουν το λόγο του και να ενεργούν κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του στα καθημερινά προβλήματα και συμβάντα.